Συνελήφθησαν στον αερολιμένα Καβάλας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος αερολιμένα Καβάλας δύο λαδαποί, ένας 20χρονος και μία 29χρονη, οι οποίοι επιχείρησαν να επιβιβαστούν παράνομα σε πτήση με προορισμό την Γερμανία. Συγκεκριμένα οι δράστες μετέβησαν στον παραπάνω αεροδρόμιο προκειμένου να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό το Μόναχο Γερμανίας, όπου κατά τη διάρκεια του ελέγχου κατήγαν και επέδειξαν στους αστυνομικούς δύο πλαστά διαβατήρια των αρχών της Ισπανίας, τα οποία και κατασχέθηκαν. Εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνες των αστυνομικών του τμήματος ασφαλείας Καβάλας κλοπή, δίκη κλής μοτοσυκλέτας που διαπράχθηκε στις 6 Ιουλίου του 2019 στην Καβάλα. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 31χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Αναλυτικότερα, όπως προέκυψε από τις έρευνες, ο δράστης το μεσημέρι αφαίρεσε από την πόλη της Καβάλας μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκε σε χωριό της Καβάλας η αφαιρεθήσα μοτοσυκλέτα, η οποία κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της. Την ίδια στιγμή, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Δράκης δημοσιεύει συνολικά τα στοιχεία που αναφέρουν θεματικά τα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του μήνα Ιουνίου του 2019 στην εδαφική αρμοδιότητα των ομών Εύρου Ροδόπης, Ξάνθης Καβάλας και Δράμας. Πιο συγκεκριμένα, στην αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημειώθηκαν 41 τροχαία δυστυχήματα, πιο συγκεκριμένα 7 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, 4 σοβαρά τροχαία ατυχήματα και 30 ελαφριά τροχαία ατυχήματα. Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν στις αστικές και αγροτικές περιοχές των ομών, καταγράφηκαν συνολικά 57 παθόντες, 7 νεκροί, 5 βαριά τραυματίες και 44 ελαφρά τραυματίες.